Κυρίες και κύριοι, καλό βράδυ. Χρόνια πολλά σε όλους για τη μεγάλη εθνική μας γιορτή που είναι αύριο. Χρόνια πολλά σε όσους και σε όσες το έχουμε κάνει ήδη και το ξαναλέμε, γιορτάζουν αυτή τη βδομάδα, μια και είναι μια βδομάδα επαιτειακή, με θρησκευτικό αλλά και με εθνικό, έντονο εθνικό περιεχόμενο. Βεβαίως είναι μια βδομάδα γεμάτη γεγονότα. Γεμάτη ανατροπές και πολιτικές εξελίξεις. Αρκετές από τις οποίες θα τις δούμε να γιγαντώνονται, να διωγγώνονται την επόμενη εβδομάδα. Έχουμε καιρό να το κουβεντιάσουμε αυτά. Ας κάνουμε ένα σταθμό. Ας κάνουμε ένα σταθμό απόψε και ας ασχοληθούμε με το μείζον γεγονός. Την εθνική μας γιορτή. Ένα γεγονός που οφείλει να μας κάνει περήφανους, αλλά ταυτόχρονα οφείλει να μας παρωθεί σε περίσκεψη για το τι έγινε τότε, για τις στιγμές της δόξας, αλλά και του προβληματισμού της τότε, αλλά και για τις σκιές που υπάρχουν σήμερα πάνω στη χώρα, για τις σκιές που υπάρχουν σήμερα πάνω στην ίδια τη ζωή μας και πώς αυτές τις σκιές μπορούμε να τις αποτινάξουμε. Αυτά που έγιναν τότε τα έχουμε διδαχθεί σωστά? Αυτά που έγιναν τότε τα έχουμε αφομοιώσει σωστά? Τα ξέρουμε? Δεν θα μπορούσα να απαντήσω ναι. Θα ήταν πολύ παρακινδυνευμένο ένα ναι. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι στην απόψινή εκπομπή, μέσα σε αυτή τη λίγη ώρα που έχουμε, θα επιχειρήσουμε με την παρουσία τριών σοβαρών ανθρώπων και δείχνοντάς σας υλικό που οι περισσότεροι, είμαι βέβαιος, πως για πρώτη φορά το βλέπετε, να διερευνήσουμε άγνωστες πτυχές αυτής της δόξας της 28ης Οκτωβρίου, αλλά και ταυτόχρονα άγνωστες πτυχές, εσώτερες πτυχές από την Ελλάδα στα χρόνια της γερμανικής κατοχής. Προσέξτε, γιατί παθογένειες οι οποίες δρομολογήθηκαν από τότε υπάρχουν μέχρι και σήμερα. Τις εισπράττουμε μέχρι και σήμερα ως δεινά στην καθημερινότητα του Έλληνα και της Ελληνίδας. Έχω την τιμή να έχω κοντά μου τρεις ξεχωριστούς φίλους. Τον κύριο Δημοσθένη Κούκουνα, ιστορικό και συγγραφέα, που έχει ερευνήσει με πολύ μεθοδικό τρόπο αυτή την περίοδο και έχει γράψει και εξαιρετικά βιβλία. Πρέπει να σας πω ότι το φωτογραφικό υλικό που θα δούμε και θα προβάλλουμε απόψε και νομίζω θα το ευχαριστηθείτε, γιατί είναι κάτι που βγαίνει για πρώτη φορά, οι πιο πολλές φωτογραφίες στην ελληνική τηλεόραση, προέρχεται από το δίτομο έργο του «Η Ελλάδα στα χρόνια της κατοχής». Ένα έργο το οποίο δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα. Περιμένουμε και τους υπόλοιπους τόμους. Ευχαριστώ, κύριε Κούκουνα. Ευχαριστώ. Τον κύριο Γιώργο Λεονταρίτη, γνωστό δημοσιογράφο και επίσης γνωστό συγγραφέα. Ευχαριστώ, αγαπητέ Γιώργο. Έχουμε συνυπάρξει με τον κύριο Λεονταρίτη. Έχω την τιμή να έχω συνυπάρξει. Πολύ νεότερος ρεπόρτερ. Τον είχαμε πρότυπο και τον έχουμε πρότυπο, γιατί συνδύαζε πάντα την πολύ δυνατή δημοσιογραφική πένα με βαθιά γνώση και της γλώσσας και της ιστορίας της χώρας μας. Περικλής Νιάρχου, πρέσβης επί τιμή ο κύριος Νιάρχου, άνθρωπος ο οποίος έχει το θάρρος της γνώμης του, γράφει, αρθρογραφεί, γνωρίζει τα ιστορικά ζητήματα και κυρίως γνωρίζει και να αποκαλύπτει πέρα όχι μόνο από την ουσία της ιστορίας, αλλά και πέρα από τη μυθοπλασία της ιστορίας, αυτά που μας επιτρέπουν και ως παθογένειες να βγάζουμε χρήσιμα συμπεράσματα ως Έλληνες και Ελληνίδες. Ευχαριστώ, κύριε Πρέσβη, που είστε κοντά μας. Λοιπόν, κύριε Κούκουνα, να πάρουμε τα πράγματα με το όνομά τους. 28 Οκτωβρίου, στα σχολεία διδασκόμεθα ότι ο Ιωάννης Μεταξάς, κυβερνήτης τότε της χώρας και επικεφαλής του δικτατορικού καθεστώτος της 4ης Αυγούστου, λέει το όχι. Να δούμε καταρχήν τον Ιωάννη Μεταξά. Να το δούμε σε μια σειρά φωτογραφιών. Εδώ είναι με τον βασιλιά Γεώργιο. Εδώ είναι με κοπέλες με εθνικές ενδυμασίες. Αυτός είναι λοιπόν ο Ιωάννης Μεταξάς. Αυτός είναι ο Ιωάννης Μεταξάς. Το βλέπουμε εδώ με τον Ιταλό πρέσβη. Στην τον προηγούμενη. Γράτσι, ναι. Με τον Γκράτσι, με τον Ιταλό πρέσβη. Να κρατήσουμε λίγο τις φωτογραφίες. Τον είδαμε νομίζω πριν με τον Μανιαδάκη. Να κρατήσουμε λίγο τις φωτογραφίες. Εδώ είναι ο Ιωάννης Μεταξάς. Νομίζω είναι ο Μανιαδάκης, ή κάνω λάθος, είναι έτσι. Ο Μανιαδάκης, βεβαίως. Είναι ο Υπουργός Ασφαλείας της κυβέρνησης Μεταξά, ο Μανιαδάκης, ο οποίος διεκρίθη ως διώκτης της αριστεράς τότε. Αυτή είναι μια φωτογραφία που θα τη σχολιάσουμε στη συνέχεια.
Διότι αν δεν απατώμε είναι ο Γκέμπελς, ναι, ο οποίος έρχεται στην Ελλάδα πριν τον πόλεμο, μάλλον ναι, πριν κηρύξει η Ιταλία τον πόλεμο στη χώρα και κάνει μια θριαμβευτική είσοδο στο Παναθηναϊκό στάδιο. Είναι οι Βαλκανικοί αγώνες. Στους Βαλκανικούς αγώνες, ακριβώς. Αν δεν απατώμε, ο ψηλός που είναι στην άκρη της φωτογραφίας είναι ο Κοντζιάς. Βεβαίως. Είναι... Ναι. Λοιπόν, να μας τα λέτε λίγο. Και... να μην τα λέω μόνος μου, κύριε Κουκουνά, να μας τα λέτε λίγο. Αριστερά διακρίνεται και ο Άγγελος Εύερτ. Ο Άγγελος Εύερτ, ο οποίος τότε είναι αστυνομικός διευθυντής Αθηνών και είναι αυτός που στη διάρκεια της κατοχής έσωσε και πάρα πολύ κόσμο. Λοιπόν, να πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά τους. Καταρχήν, ένα μέρος των ανθρώπων που ασχολήθηκαν και ερεύνησαν αυτή την περίοδο έχουν σπεύσει να αμφισβητήσουν τα πατριωτικά κίνητρα του Ιωάννη Μεταξά. Ο Μεταξάς είπε το όχι από πατριωτισμό, από σκοπιμότητα ή από ανάγκη. Είχε... Για να ακούσω την άποψή σας. Ο Ιωάννης Μεταξάς είχε προετοιμαστεί γι' αυτό και πέραν του, της πολιτικής απόφασης που είχε πάρει πώς θα αντιδράσει σε μια τέτοια περίπτωση, γεγονός είναι ότι είχε οργανώσει και το κράτος. Το είχε εξοπλίσει, είχε λάβει μέρημνα. Υπήρχε... Και τις ένοπλες δυνάμεις, έτσι. Βεβαίως. Και είχε γίνει και επαρκής εφοδιασμός, εξοπλισμός κλπ. Αλλά πολλές φορές, επειδή και εγώ παραξενεύομαι όταν ακούω ότι το όχι το είπε ο λαός, είναι γεγονός ότι ο λαός προσυπέγραψε το όχι που είπε ο Μεταξάς. Δηλαδή εξέφρασε το εθνικό και λαϊκό φρόνημα εκείνη τη στιγμή. Βεβαίως, βεβαίως, αναμφίβολα. Και η αλήθεια είναι πως ο Μεταξάς εκείνη την ώρα πήρε μία απόφαση γνωρίζοντας ότι θα υπάρξει δυσχέρεια στην αντιμετώπιση της τελικής επίθεσης. Για να ανοίξουμε λίγο τη συζήτηση. Το καθεστώς της 4ης Αυγούστου ως καθεστώς έκτακτης ανάγκης με τον τρόπο που επιβλήθηκε. Δεν επιβλήθηκε με πραξικόπημα, επιβλήθηκε μέσω της κοινοβουλευτικής οδού. Αλλά κατέληξε σε προσωρινή κατάλυση του δημοκρατικού πολιτεύματος. Δεν ήταν ένα καθεστώς φύλα προσκύμενο προς τα ριζοσπαστικά, εθνικοσοσιαλιστικά, ας το πούμε ακροδεξιά κινήματα του Μεσοπολέμου. Βέβαια, και αυτό είναι το παράδοξο. Και μιλάω για το καθεστώς της 4ης Αυγούστου, έτσι. Είναι το ιστορικό παράδοξο. Και θα παρακαλέσω για τους άλλους κυρίους να συμμετάσχουν στη συζήτηση τώρα. Λοιπόν, πάμε. Είναι ιστορικά παράδοξο το γεγονός ότι η Ελλάδα είπε το όχι απέναντι στην Ιταλία και εν συνεχεία στην Γερμανία, ενώ ήταν και αυτή είχε ένα ολοκληρωτικό καθεστώς στην εποχή εκείνη. Παρόλα αυτά ήταν ταγμένη η Ελλάδα χωρίς δεύτερη σκέψη στο πλευρό των δυτικών δημοκρατιών, ουσιαστικά της, μόνο της Αγγλίας, γιατί μόνο εκείνη την... Εκείνη την εποχή υπήρχε, δεν υπήρχαν σύμμαχοι ακόμα. Στη συνέχεια μπήκε η Αμερική και αργότερα. Πάντως θα συμφωνήσουμε ότι ο Μεταξάς εκφράζει το εθνικό και το λαϊκό φρόνημα την βραδιά εκείνη όταν απαντά με το όχι στον Ιταλό πρέσβη, ο οποίος του φέρνει στην πρωθυπουργική κατοικία αυτό το ιταμό τελεσίγραφο. Μου επιτρέπετε μια παρέμβαση. Ναι, βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Εδώ δεν είναι παρά μας συζήτηση, κάνουμε όλοι μαζί, συμμετέχουμε όλοι, να το ανοίξουμε. Δεν είναι... Επειδή πρέπει να βλέπουμε την ιστορία χωρίς πάθος, χωρίς παροπίδες, έτσι. Και να λέμε την αλήθεια. Και χωρίς ιδεολογικές αιμονές. Ασχέτως που βρίσκεται ο καθένας ιδεολογικά και τι προτιμήσεις έχει. Ναι. Εδώ, εκείνη την περίοδο, βλέπουμε ότι υπήρχε μια αντίφαση και μια έκπληξη. Ναι. Δηλαδή, το καθεστώς της 4ης Αυγούστου ήταν δικτατορικό, εμπνεόταν από τα φασιστικά πρότυπα της εποχής εκείνης, είχε διαβρωθεί από την φασιστική προπαγάνδα και εδώ ακριβώς είναι η έκπληξη, διότι την κρίσιμη ώρα της 28ης Οκτωβρίου ο αρχηγός αυτού του καθεστώτος, που κανονικά θα πίστευε ο κόσμος και ήταν, είχε μια λογική ότι θα ταχθεί με τον άξονα, εν τούτης αυτός είπε το όχι. Αυτό μάλιστα από την ιστοριογραφία προκύπτει ότι ο Μουσολίνη πίστευε ότι σε 4 μέρες θα οργανώσει μια παρέλαση στην Αθήνα. Ναι, θα σας πω και παρασκήνια της εποχής γίνης. Καταρχήν είναι μικρόψυχο και ανιστόρητο το να λέει κανείς αυτό που ακούγεται πολλές φορές σαν καραμέλα,
ότι το όχι δεν το είπε ο Μεταξάς, το είπε ο ελληνικός λαός. Συμφωνώ. Είναι μικρόψυχο και ανιστόρικο. Εκείνη την ώρα κοιμόταν στο κρεβάτι. Ο Μεταξάς είπε το όχι και εξέφρασε και το λαϊκό φρόνημα. Και ο Γκράση την πόρτα στο σπίτι της Κηφισιάς. Στην κατοικία, ναι. Ο λαός θα το έλεγε το όχι, αλλά αργότερα. Αλλά εκείνη την ώρα εκείνος εξέφρασε το πανεθνικό πόδο. Έτσι. Και είναι χαρακτηριστικό ότι αυτό που σας λέω το έχουν παραδεχθεί και εξήρανε την άρνηση του Μεταξά δημοκρατική πολιτική που μάλιστα ήταν εξόριστη σε νησιά από το καθεστώς της 4ης Αυγούστου. Mm-hmm. Δηλαδή ο Γιώργος Παπανδρέου, ο Παναγιώτης Κανελόπουλος και ο Γιώργος Καφαντάρης, ο οποίος είπε το εξής, ας πούμε, εύστοχο, mm-hmm. ότι ο Μεταξάς ήταν ο μόνος άνθρωπος από τον οποίο περιμέναμε να πει το ναι και είπε το όχι. Είπε το όχι, mm-hmm. μάλιστα. Λοιπόν, μάλιστα. Δεν είναι, πρέπει να βάλουμε... Κύριε Διάρχο, συμφωνείτε. Ναι. Αλλά υπάρχει και μία από την άλλη πλευρά τώρα. Ναι. Ας πούμε την κομμουνιστική, η έκπληξη που λέγαμε. Ναι. Και από την πλευρά την κομμουνιστική. Διότι το γερμανοσοβιετικό σύμφωνο είχε ταράξει συνειδήσεις πολλών πολλών κομμουνιστών της εποχής, οι οποίοι δεν θα ήθελαν να πολεμήσουν με τους Άγγλους, για τους Άγγλους αυτό. Και όμως, από αυτό το θολό τοπίο, πρέπει να εξάρουμε ακόμα και την θέση του Ζαχαριάδη, που έστω τουλάχιστον στην πρώτη επιστολή του λέει μέσα ότι αυτό το πόλεμο τον κάνει η κυβέρνηση Μεταξά και πρέπει όλοι να πολεμήσουμε μαζί τους. Mm-hmm. Τουλάχιστον σε αυτή την πρώτη επιστολή, αυτό το απόσπασμα, αυτό ακριβώς είναι που λοιπόν, έμεινε στην ιστορία. Βλέπουμε και τον Νίκο Ζαχαριάδη ναι. και βλέπουμε, βλέπουμε και την πρώτη γυναίκα του Ζαχαριάδη πολύ σημαντικό, μαζί με τον κύριο, το γιο τους. Φωτογραφίες ναι. αυτές για τον εξής λόγο. Στις παραμονές της ιταλικής επίθεσης, ο Μεταξάς ήξερε ότι πρόκειται να γίνει η επίθεση, δεν ήξερε πότε βέβαια κλπ. Και έκανε διάφορες προσπάθειες για να αποσοβηθεί ναι. η ιταλική επίθεση. Έστειλε λοιπόν ανθρώπους στη Γερμανία για να πείσουν τους ναζιστές ηγέτες μήπως μπορούν να κάνουν μια παρέμβαση, ανεπιτυχώς. Ταυτόχρονα όμως είχε σκεφτεί να κάνει μια παρέμβαση και στη Μόσχα. Mm-hmm. Και με τη λογική αυτή έφερε από τις φυλακές Κέρκυρας τον Ζαχαριάδη στην Αθήνα προκειμένου να του ζητήσει να μεσολαβήσει η γυναίκα του που εικονίζεται εδώ στη φωτογραφία, η οποία εκείνη την εποχή υπηρετούσε η Μάνια. Ναι, η Μάνια είναι τσεχοσλοβάκα, η οποία υπηρετούσε τότε ναι. σε μια σημαντική θέση στην Κόμιντερν. Mm-hmm. Στη Μόσχα. Στην κομμουνιστική διεθνή. Βεβαίως, να τα λέμε για τους νεότερους. Ναι, γιατί δυστυχώς η παιδεία μας δεν τα διδάσκει αυτά. Προκειμένου να ζητήσει και τη μεσολάβηση της σοβιετικής κυβέρνησης στους Γερμανούς με τους οποίους τότε είχαν άριστες σχέσεις. Σε αυτό το πρώτο στάδιο, έτσι. Ναι. Και πάλι για να είμαστε δίκαιοι, ναι. Πρέπει να πούμε την αλήθεια, να διευκρινίσουμε. Ότι ο Μεταξάς δεν ξύπνησε ένα πρωί αυτό και είπε μόλις μπήκε ο Γκράτσι όχι έτσι ας πούμε πρόχειρα. Ναι. Την απόφαση αυτή την είχε πάρει από πολύ νωρίς. Γιατί υπάρχουν ντοκουμέντα σε αυτό. Ναι, να το πούμε αυτό γιατί έχει ενδιαφέρον. Πριν τον τορπιλισμό της Έλλης, ναι. ο Μεταξάς είχε συναντηθεί με τον Άγγλο πρεσβευτή τον Πάλερετ ναι. και του είχε δηλώσει σαφέστατα, του είπε ότι ώστε λοιπόν τα πράγματα βαίνουν προς πόλεμο, θα πολεμήσουμε μαζί, να ξέρετε πάντως ότι εμείς θα αγωνιστούμε εναντίον του άξονα, είτε έρθετε να μας βοηθήσετε είτε δεν έρθετε. Δηλαδή είχε σαφές στίγμα και εδώ είναι τα περίεργα της ιστορίας. Έπαιξε, τι ρόλο έπαιξε ο Βασιλεύς την περίοδο εκεί. Στο θέμα τι ρόλο έπαιξε. Να παρέμβω λίγο. Νομίζω ότι είναι σαφή τα πράγματα εάν δούμε την περίφημη ενημέρωση. Μπροστά. Ναι, την περίφημη ενημέρωση. Από ευγένεια κοιτάτε μένα, ναι, αλλά μπροστά ναι, συναντώμεθα στον αέρα. Την περίφημη ενημέρωση που έκανε ο Μεταξάς του τύπου και στην οποία μίλησε με απόλυτη ειλικρίνεια ποια ήταν η κατάσταση. Στην κατάσταση αυτή και από τα όσα είπε μπορούμε να βγάλουμε και συμπεράσματα. Είπε ότι η μεν Ιταλία θέλει να πλώσουμε το δεξί χέρι και να μας το κόψει. Και μας το κόψει ναι. Η Γερμανία θέλει να πλώσουμε το αριστερό χέρι και να μας το κόψει υπέρ της Βουλγαρίας.
Και υπό τις συνθήκες αυτές η Ελλάδα μπροστά στην ατίμωση και στον αγώνα για την τιμή της θα αγωνιστεί για την τιμή της. Και βεβαίως θεωρούσε αυτονόητο ότι εφόσον οι ναυτικές δυνάμεις εκπροσωπούμενες από την Αγγλία ήταν αυτές που κυριαρχούσαν στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο, έβρισκε λογικό ότι θα έπρεπε να συμπαραταχθεί με την Αγγλία. Πράγματι δεν ανέμενε και πάρα πολύ μεγάλη βοήθεια και υπήρξαν έντονες διαπραγματεύσεις και διαφωνίες σχετικά με την πρόσκληση στρατευμάτων στην Ελλάδα, γιατί από τη μια δεν ήθελε να δώσει πρόσχημα στους Γερμανούς για να ταχθούν μαζί με τους Ιταλούς και από την άλλη ήθελε, εάν έρχονταν αγγλικά στρατεύματα, να είναι ικανά να συμβάλλουν ουσιαστικά στην άμυνα της χώρας και όχι να είναι για το θεαθήνε. Οι Άγγλοι όμως είχαν τεράστια προβλήματα στη Βόρεια Αφρική και ήταν γενικά σε δύσκολη κατάσταση και δεν είχαν πολλές διαθέσιμες δυνάμεις. Ήθελαν ένα επιβραδυτικό αγώνα στο μέτωπο το ελληνικό, ήθελαν τη συμμετοχή της Ελλάδος και είδαν στη νίκη στην Πίνδο μια τεράστια συμβολή στον αγώνα το συμμαχικό, αλλά πάντως δεν είχαν πολλές διαθέσιμες δυνάμεις και δεν ήθελαν να θέσουν σε κίνδυνο την Αλεξάνδρεια υπέρ της Ελλάδος. Λοιπόν, 28 Οκτωβρίου. Το καθεστώς της εποχής, το κλίμα της εποχής, οι κυβερνήτες της εποχής. Το νέο ότι η Ελλάδα μπαίνει στον πόλεμο γίνεται γνωστό. Γίνεται γνωστό πότε, κύριε Κούκουνα? Από τις πρώτες ώρες της επομένης. Είναι έτσι? Ναι, αμέσως μετά άρχισε να κυκλοφορεί. Αλλά το πρωί που σηκώθηκαν οι Αθηναίοι είχαν ηχήσει ήδη οι σιρήνες. Πώς αντιδρά ο κόσμος, να μιλήσουμε για τον ενθουσιασμό του κόσμου? Με φοβερό ενθουσιασμό, απρόβλεπτο θα έλεγα, ας προς το μέγεθός του. Όλοι αμέσως έσπευσαν να επιστρατευθούν. Αλλά το σημαντικότερο εδώ δεν είναι αυτές οι εκδηλώσεις που έγιναν στην Αθήνα του τέστην στα μετόπιστα. Το σημαντικό είναι η αντίδραση των στρατευμένων στα σύνορα που υπέστησαν την επίθεση και ειδικότερα ορισμένων συγκεκριμένων αξιωματικών οι οποίοι πήραν την πρωτοβουλία, ναι, και δεν ακολούθησαν τις επιτελικές οδηγίες που προέβλεπαν να κάνουν μία σύμπτυξη για να αντιτάξουν μία σε μία γραμμή άμυνας δηλαδή. Βεβαίως, όπως ναι, προβλέπετε συνήθως αυτές τις περιπτώσεις. Ναι. Αλλά αντίθετα αμέσως άρχισαν μία αντεπίθεση και ανέτρεψαν τα δεδομένα. Μάλιστα. Εξεπλάγει βεβαίως και η ελληνική ηγεσία εκείνη την ώρα, διότι αυτό είχε κρατήσει μια πιο ρεαλιστική άποψη για το ποια θα ήταν η αντίδραση. Να, ο μαχητής της Αλβανίας. Αλλά αυτοί που εξεπλάγησαν τα μάλα ήταν οι Ιταλοί, οι οποίοι θεώρησαν ότι αυτός ο περίπατος που είχαν σχεδιάσει, σκεφτείτε ότι είχαν έτοιμο το ιταλικό σχέδιο κατοχής, ότι μέσα σε 24 ώρες θα είχαν βρεθεί στη Θεσσαλονίκη, ναι, και θα σχημάτιζαν εκεί πέρα τη διοίκηση με την οποία θα ασκούσαν στην Ελλάδα, έτσι, την ακριβώς κατοχή. Μια ωραία εικόνα εκείνων των πρώτων ωρών είχε δώσει η Ελένη Βλάχου σε ένα χρονογράφημά της, όπου περιέγραφε τι έγινε ακριβώς εκείνα τα ξημερώματα. Όπου λέει ο πατέρας μου, ο Γιώργος Βλάχος, ο ιδρυτής της Καθημερινής, λέει κατακλήθηκε νωρίς και γύρω στις 4:20 το πρωί χτύπησε το τηλέφωνο. Ήτανε ο αρχισυντάκτης της Καθημερινής, ο Εμίλιος Χουρμούζιος, ο οποίος τον πληροφόρησε. Μιλάμε αμέσως τώρα, κυρίες και κύριοι, για τα τέρατα της νεοελληνικής γραμματείας. Έτσι. Δεν μιλάμε για απλούς δημοσιογράφους. Μιλάμε για δημοσιογράφους, παύλα τέρατα της νεοελληνικής γραμματείας. Κλείνει η παρένθεση. Και τον πληροφορεί ο Χουρμούζος, λέει πόλεμος, η Ιταλία μας κήρυξε τον πόλεμο εδώ αυτό, κατεντύνεται ο Βλάχος, παίρνει και την κόρη του μαζί και βγαίνουν έξω, κατεβαίνουν για να πάνε στο ξενοδοχείο της Μεγάλης Βρετανίας, ναι, όπου ήταν το ελληνικό στρατηγείο εκεί. Σημείωνε η Ελένη Βλάχου ότι η εικόνα που είδα, λέει, μου κάνει τρομερή εντύπωση, μια μικρή Αθήνα τότε βέβαια, όπου έβλεπες από τα σκοτεινά παράθυρα να ανάβει ένα-ένα φως, τα φώτα, να ανάβουνε, ναι, και να ακούγονται κάποια τηλέφωνα σε όσα σπίτια είχαν τότε, ναι, τηλέφωνο. Ναι. Ήταν η αφύπνιση εκείνης της, ναι, στιγμής.
Και εν συνεχεία περιγράφει πώς ο Γιώργος Βλάχος πήγε στο ξενοδοχείο της Μεγάλης Βρετανίας, πώς είδε τον Μεταξά εκεί, η αναταραχή που υπήρχε που διώχνανε τους τουρίστες της Μεγάλης Βρετανίας, άρον-άρον τους βγάζανε έξω, φεύγανε, γιατί έπρεπε να μεταβληθεί σε στρατηγείο. Και πώς του είπε ο Μεταξάς του Βλάχου, περίμενε, θα σε δω αργότερα. Μάλιστα. Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, ανάβει ο ενθουσιασμός. Το φρόνημα είναι ισχυρό. Εθνικό φρόνημα. Ομοψυχία. Ομοφωνία. Τα παιδιά επιστρατεύονται, ανεβαίνουν στα βαγόνια των τρένων και φεύγουν για την πρώτη γραμμή. Ποιοι δικούν στην πρώτη γραμμή? Θέλω να μου θυμίσετε ορισμένα από τα ονόματα των στρατηγών που είναι σωματάρχες, είναι μέραρχοι. Γιατί κυρίες και κύριοι, σε αυτή την εκπομπή είπαμε θα σπάσουμε και τα στερεότυπα. Θα τους ξαναβρούμε αυτούς τους στρατηγούς που πολέμησαν ηρωικά, τον ήρωα ας πούμε της Τρεμπεσίνα και ούτω καθεξής. Θα τους ξαναβρούμε στην πορεία, αλλά θα τους ξαναβρούμε σε άλλους ρόλους. Πριν φτάσουμε σε αυτό το σημείο, να πούμε κάτι το οποίο είναι, ας το χαρακτηρίσουμε, από τα αρνητικά της εποχής εκείνης. Δηλαδή, ήταν σφάλμα το ότι το καθεστώς τότε δεν επέτρεψε στους απότακτους βενιζελικούς αξιωματικούς του κινήματος του 1935 να πάνε στο μέτωπο. Διότι φοβήθηκε, διότι για χίλιους δυο λόγους, και παρέμεινε αυτή η πικρία. Ήταν και εξαιρετική η αξιωματική. Εκείνης της λέτε εποχής. Οι καταδικαστέντες με τους αδελφούς Τσιγάντε και λοιπά, ναι, Σαράφη, Τσιγάντε, για το, ναι, για το βενιζελικό, ναι, κίνημα του 1935. Ναι. Του 35. Σε αυτούς δεν επέτρεψαν. Τότε που ο Κονδύλης, ναι, πάλε ποτέ βενιζελικό πρωτοπαλίκαρο, άλλαξε στρατόπεδο και ηγήθηκε του μηχανισμού καταστολής. Έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν, βλέπουμε εικόνες κυρίες και κύριοι. Πολλές τις έχετε ξαναδεί, πολλές δεν τις έχετε ξαναδεί. Βλέπουμε εικόνες από το ιστορικό αρχείο της ΕΡΤ. Εδώ θα πρέπει να τονίσουμε, κύριε Παναγιωτόπουλε, ότι ο ελληνικός στρατός στην Αλβανία δεν ευνηδιάστηκε. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί οι Ιταλοί νόμιζαν ότι με τους πράκτορες που είχαν και με την υποτίμηση γενικά που είχαν στον ελληνικό στρατό, ότι θα ευνηδιαζόταν ο ελληνικός στρατός, και η πρώτη μεγάλη έκπληξη προήλθε από, ως γνωστόν, από το απόσπασμα Δαβάκη, απόσπασμα Πίνδου του Κωνσταντίνου Δαβάκη, αλλά και μετά μια άλλη μεγαλύτερη ακόμη, η πρώτη έκπληξη κατέληξε στην καταστροφή της περίφημης μεραρχίας Τζούλια, που ήταν η πιο εκλεκτή, η επίλεκτη μεραρχία αλπινιστών, η οποία με τη βοήθεια και της ελληνικής αεροπορίας, καλό να το τονίσουμε, ανιχνεύθηκε εγκαίρως και καταστράφηκε πλήρως. Η δεύτερη μεγάλη έκπληξη ήρθε στο νότιο μέτωπο, στη γραμμή Καλαμά, Ελέα Καλαμά, Καλπάκι το είναι γνωστό επίσης το Ελέα, και εκεί εθριάμβευσε ο Χαράλαμπος Κατσιμήτρος. Η αναφορά που έγινε προηγουμένως για τις εντολές... Για να πούμε λίγο τα ονόματα των στρατηγών. Ο Χαράλαμπος Κατσιμήτρος ήταν επικεφαλής της 8ης μεραρχίας, αν θυμάμαι καλά, και είχε όντως λάβει εντολές να αναδιπλωθεί μετά από... Χαράλαμπος Κατσιμήτρος λοιπόν είναι ο ένας. Είναι ο ένας. Να πάμε με τη σειρά και να δούμε. Πάμε και λοιπόν στους στρατηγούς, δηλαδή, τα γρήγορα. Ο Κατσιμήτρος. Δεν έχουμε πολύ χρόνο και θέλουμε να διεξέλθουμε όλη την περίοδο. Στη γραμμή Ελέα Καλαμά. Δεν αναδιπλώθηκε στη γραμμή Μετσόβου όπως είχε την εντολή, αλλά εκτίμησε ο ίδιος επιτόπου ότι μπορεί να κρατήσει το μέτωπο και το κράτησε. Διεμήνησε στο επιτελείο ότι θα δώσει μάχη εσχάτων εκεί. Και όντως, όπως είπε και ο Μεταξάς, ο Κατσιμήτρος το είπε και το έκανε. Προχωρούμε. Λοιπόν, η τρίτη μεγάλη φυσιογνωμία είναι ο Κωνσταντίνος ο Δημήτριος Κασλάς, στο ύψωμα 731. Κύριε Κούκουνα, συμπληρώνουμε όλοι, Ναι. Στο ύψωμα θέλω να έχουμε 731, επίγνωση του χρόνου του τηλεοπτικού, γιατί είναι κρίμα να μην τα προλάβουμε όλα. Το οποίο συνέτριψε την αιαρινή αντεπίθεση. Μπροστά κοιτάμε, κύριε Κούκουνα, μπροστά κοιτάμε. Την αιαρινή αντεπίθεση, γιατί μετά από την πρώτη απόκρουση, ο Μουσολίνι επανήλθε το Μάρτιο, 9 Μαρτίου άρχισε. Με μεγαλύτερη ισχύ πυρός, έτσι. Η αιρινή επίθεση. Έτσι. Με τεράστια συγκέντρωση πυροβολικού αεροπορίας. Το πυροβολικό και η αεροπορία ανέσκαπτα συνεχώς. Να πούμε και κάτι ακόμα. Είχαμε και μονάδες εμπειροπόλεμες ιταλικές
που είχαν χρησιμοποιηθεί στην Αιθιοπία, ένα αυτό, και δεύτερο, μονάδες εμπειροπόλεμες Ιταλών φασιστών, οι οποίες εστάλθηκαν, είχαν σταλεί προηγουμένως ως εθελοντές να βοηθήσουν το κίνημα του Φράνκο εναντίον των δημοκρατικών δυνάμεων στον εμφύλιο πόλεμο της Ισπανίας. Είχαμε δε, στην Ιταλική πλευρά, είχαν και εμπειροπόλεμους πιλότους σε Ιταλικά καταδιοκτικά τύπου Fiat, τα οποία επίσης ήταν πολλά σμήνη, τα οποία είχαν αποσταλεί να βοηθήσουν τα φραγκικά στρατεύματα στον εμφύλιο πόλεμο της Ισπανίας. Άρα δεν είχαμε μία άπειρη ή μία ανέτοιμη Ιταλία, είχαμε έναν παντοδύναμο στρατιωτικό μηχανισμό της Ιταλίας, γιατί, κυρίες και κύριοι, τα επόμενα χρόνια, τις επόμενες δεκαετίες, μάθαμε στα σχολεία ότι ο Ιταλός ήταν ο μακαρονάς, είχε τα φτερά στο κεφάλι, ήταν της φιγούρας και όχι του πολέμου. Λάθος. Οι Ιταλοί πολέμησαν πολύ σκληρά. Πολέμησαν σκληρά, πολέμησαν πατριωτικά, πολέμησαν με επιμονή και με θέληση. Ήτανε κατά πολύ υπερτέρα, κατά πολύ ισχυροτέρα η θέληση, το φρόνημα, ο πατριωτισμός, η πολεμική ισχύ των Ελλήνων και καταφέραμε να τους νικήσουμε. Αλλιώς δεν θα όχι γιατί ήταν ανίσχυροι και γελοί. Όχι. Αλλιώς δεν θα είχε αξία και η ελληνική νίκη. Ακριβώς. Στο ύψωμα του 731 έγιναν συνολικά 18 επιθέσεις. Μάλιστα. Και απεκρούστηκαν με εφόδου. Δεν ήταν εύκολοι οι Ιταλοί στο μέτωπο, έτσι. Σε καμία περίπτωση. Γιατί έχουμε μια εικόνα ότι, ξέρω εγώ, λίγο φρουφρού, λίγο αρώματα. Κάθε άλλο παρά αυτά ήταν. Ήταν επίλεκτο το στράτευμα που έτσι, είχε έτσι. Αυτή η εντύπωση είχε δημιουργηθεί περισσότερο από τις αθηναϊκές επιθεωρήσεις και από τις γελιογραφίες των εφημερίδων. Ακριβώς. Που βεβαίως καλά έκαναν, γιατί ήθελαν να τονώσουν το φρόνημα στα μετόπισθεν. Αλλά η πραγματικότητα ήταν τελείως διαφορετική, όπως λοιπόν, προαναφέρατε. Για να προλάβουμε, πριν πάμε στο διάλειμμα. Στις 29 Ιανουαρίου του 1941 πεθαίνει ο Ιωάννης Μεταξάς. Έχουν γραφτεί πολλά. Και έχουν υποθεί προφορικά περισσότερα με πάρα πολλούς υπαινιγμούς ιστορικής φύσεως και κάποιες θεωρίες συνωμοσίας για το πώς πεθαίνει ο Μεταξάς. Κύριοι, πριν πάμε στο διάλειμμα, έχετε την πεποίθηση ότι ήταν ομαλός ο θάνατος του τότε κυβερνήτη της χώρας? Το ζήτημα είναι απλό. Ο Ιωάννης Μεταξάς ξαφνικά καταραίει από πλευράς υγείας και μέσα σε λίγες μέρες πεθαίνει. Δεν υπάρχει κανένα απολύτως συγκεκριμένο ντοκουμέντο. Και τον διαδέχεται ο Κοριζής. Τον διαδέχεται ο Κοριζής. Κανένα ντοκουμέντο δεν υπάρχει. Η ιατροδικαστική έκθεση θανάτου του Μεταξά υπάρχει? Δεν υπάρχει πληροφορία ότι έχει συνταχθεί ποτέ η ιατροδικαστική έκθεση. Δεν είναι λίγο περίεργο? Είναι. Πεθαίνει ο ηγέτης μιας χώρας. Είναι. Ο δικτάτορας μιας χώρας. Δεν εξοραίζουμε καταστάσεις. Ο ενενεργεία πρωθυπουργός. Ο ενενεργεία πρωθυπουργός. Παρότι ο Μεταξάς έκανε έργο. Και με το ΙΚΑ και με την κοινωνική πολιτική και με το Οκτάωρο κτλ. Υπήρξε όμως δικτάτορας, αναμφίβολα. Πεθαίνει λοιπόν ξαφνικά σε περίοδο πολέμου. Και δεν συντάσσεται η ιατροδικαστική έκθεση. Περιέργως δεν συντάσσεται και εν πάση περιπτώσει το ζήτημα είναι το εξής. Ότι δεν υπάρχει καμία τεκμηρίωση ότι ήταν ο θάνατός του, ότι δηλητηριάστηκε διάφοροι. Υπάρχει μεγάλη φημολογία γύρω από αυτό το θέμα. Υπάρχει όμως ένα ζήτημα. Εάν θα είχε κάποιος το πολιτικό κίνητρο για να το σκοτώσει. Ας υποθέσουμε, ας πούμε, ότι οι Ιταλικές υπηρεσίες θα μπορούσαν να το είχαν επιτύχει αυτό. Δεν υπάρχει τίποτα. Εδώ βλέπουμε τον Ιωάννη Μεταξά, όπως λέει η Λεζάντα από το βιβλίο σας, κύριε Κούκουνα, περιχαρεί όταν έπεσε η κοριτσά. Ακριβώς. Κοιτάξτε την έκφραση των ανθρώπων, των απλών ανθρώπων, των φαντάρων, των απλών ανθρώπων γύρω του. Διότι κατά σύμπτωση, επειδή και το μέτωπο. Των ανδρών της χωροφυλακής και την έκφραση του ίδιου. Όπως είπαμε λοιπόν, ο Μεταξάς πεθαίνει 29 πρώτου του 1941. Ναι. Το όλο θέμα. Ενώ είχε αρρωστήσει στις 17, δηλαδή πεθαίνει μετά περίπου από 12 μέρες. Υπάρχουν δύο συμπτώσεις, αν μου επιτρέπετε να σας πω. Δύο συμπτώσεις. Έχω το άγχος του χρόνου, γι' αυτό με βλέπετε έτσι. Για να μπορέσουμε. Εδώ κοιτάει χάρτη με τον τότε βασιλιά της Ελλάδος, κοιτάει χάρτη πολεμικό. Που είχαν γίνει δύο χρόνια και πριν. Εδώ βλέπουμε πάλι πριν την κήρυξη του πολέμου την επίσκεψη Γκέμπελς στους Βαλκανικούς Αγώνες στο Παναθηναϊκό Στάδιο στην Αθήνα. Λοιπόν, να πούμε τις ημερομηνίες. Όπως είπα, 29 πρώτου πεθαίνει ο Ιωάννης Μεταξάς, αναλαμβάνει ο Κοριζής πρωθυπουργός, μένει πρωθυπουργός ως τις 17 Απριλίου του 1941, οπότε καταραίει το μέτωπο γιατί παρά την περηφανή νίκη των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων κατά
του Ιταλικού φασισμού, κυρίες και κύριοι, στις 6 Απριλίου του 1941 μπαίνει η παντοδύναμη γερμανική μηχανή στον πόλεμο εναντίον της Ελλάδος. Πάμε σε ένα διάλειμμα και ερχόμαστε, γιατί τώρα αρχίζει το μεγάλο σκοτάδι, αλλά ταυτόχρονα και η ιστορία της ανασυγκρότησης του φρονήματος και ταυτόχρονα η ιστορία της παλαϊκής εθνικής αντίστασης. Η Ελλάδα λοιπόν, στο σημείο που διακόπτουμε την αφήγησή μας, βρίσκεται μπροστά στην παντοδύναμη στρατιωτική γερμανική μηχανή, δίνει τον αγώνα της, αλλά υποκύπτει σε λίγο. Θα τα πούμε σε λίγα λεπτά.